Με την είδηση του Γενικού Αρχηγείου αρχίζει μια σοβαρή στρατιωτικοπολεμική οργανωτική δουλειά, μέρος της οποίας ήταν και η συγκρότηση του Δημοκρατικού Στρατού σε στρατιωτικές μονάδες. Στην περιοχή της Εορδαίας Αμιντέου Φλόρινας αναπτύχθηκε η 11η Μεραρχία, τμήμα της οποίας είναι και η 18η Ταξιαρχία, τη δράση της οποίας τιμούμε και θα αναπτύξουμε σήμερα. Αγαπητοί φίλοι, η περιοχή του Βιτσίου Σινιάτσκου Μπούρινου με επίκεντρο το Σινιάτσικο αποτελεί ουσιαστικά ένα κόμβο, μια διασταύρωση σύνδεσης της Δυτικής Μακεδονίας με τη Θεσσαλία και την Ήπειρο. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ανατέθηκε στη 18η Ταξιαρχία η διείσδυση σε αυτή την περιοχή και πιο συγκεκριμένα στο χώρο Σινιάτσκο Βούρινο Βόιο. Ιδιαίτερη σημασία είχαν οι οδικές αρτηρίες Κοζάνης Αμιντέου και Έδεσας Φλόρινας. Από αυτούς τους δημοσίους δρόμους με αυτοκινητοπομπές εφοδιάζοντας οι μονάδες του δεύτερου σώματος στρατού με πολεμοφόδια και τρόφιμα. Με διαταγή του Γενικού Αρχηγείου του Δημοκρατικού Στρατού συγκροτήθηκε απόσπασμα από τις δυνάμεις της 18ης Ταξιαρχίας με διοικητή τον αντισυνταγματάρχη τότε Παντελή Βαϊνά, πολιτικό επίτροπο το Βουσόπουλο Τάσο με επιτελάρχη τον Κευρεκίδη Φωκά και διοικητές σταγμάτων τον Αγκύρη Κοβάτσι, τον Γακίδη Λάμπρο και υπό τις διαταγές της 18ης Ταξιαρχίας εντάχθηκε η Δηλοχεία Σαμποτέρ και τα τοπικά κέντρα πληροφοριών καθώς και ένα τμήμα του Θεσσαλικού Υπηκού. Σε αυτές τις δυνάμεις πρέπει να προσθέσουμε και άλλες μονάδες ελεύθερων σκοπευτών και πολιτικών επιτρόπων υπαίθρου που δούσαν ανεξάρτητα από πριν στην περιοχή. Από τα παραπάνω, συμπεραίνουμε ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα αξιόμαχη μονάδα με αυξημένες επιχειρησιακές δυνατότητες. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, τις ανατέθηκαν δύσκολες αποστολές σε μια ιδιαίτερα σημαντική περιοχή για το στρατηγικό σχεδιασμό του Δημοκρατικού Στρατού αλλά και τον Αστικό Στρατό, όπως προείπαμε. Στόχος αυτής της επιχείρησης ήταν η σταθεροποίηση του μετόπου στο Βίτσι, στην Μπέλα Βότα μέχρι τη Φαλτσάτα, η διείσδυση στα μετόπιστα του Αστικού Στρατού και η παρενόχληση των δρόμων ανεφοδιασμού προκειμένου να ανακουφιστούν τα μέτωπα σε Βίτσι και Γράμμο. Ο ανεφοδιασμός των τμήματων του Δημοκρατικού Στρατού και η ενίσχυση των μάχημων δυνάμεων. Η ανακούφιση των στρατιωτικών δυνάμεων της 9ης, 10ης και 11ης Μεραρχίας του Δημοκρατικού Στρατού που μάχονταν στο μέτωπο του Βίτσι. Από το σχεδιασμό αυτό συμπεραίνουμε ότι ο Δημοκρατικός Στρατός δεν ήταν οι συμμορίες των κατσαπλιάδων όπως συνηθίζουν να αναμασούν ορισμένοι ανιστόρητοι ιστοριογράφοι. Αντίθετα, προκύπτει ότι όλη η δράση των μονάδων υποτάσσεται σε ένα γενικότερο στρατηγικό σχέδιο, υπάρχει ιεραρχία, επιτελικός σχεδιασμός και οργάνωση μονάδων. Έχουμε έναν οργανωμένο λαϊκό στρατό. Μπορούμε να δούμε και στον πίνακα τη διάταξη και τη σύνθεση της ταξιαρχίας. Η πολεμική του ικανότητα άλλωστε φάνηκε στην πρόσφατη μεγαλειώδη νίκη του το Σεπτέμβριο του 1948 στο Μάλι Μάδι, που συνέτριψε τις δυνάμεις του αστικού στρατού σε βαθμό που τα επιτελεία τους έφτασαν να μιλούν για νέα μικρασιατική καταστροφή, πλήρη κατάπτωση του ηθικού των στρατιωτών, αδυναμία να συνεχίσουν οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια. Η πρώτη μεγάλη επιχείρηση της 18ης Ταξιαρχίας ήταν η ενέδρα στο δημόσιο δρόμο ανάμεσα στο Δογατσικό και στο Άργος Ορεστικό, Χρούπιστα, όπως αναφέρεται στα τότε έγγραφα. Στις 12 Οκτώβρη του 1948. Στην αυτοκινητοπομπή που χτυπήθηκε βρισκόταν 80 οχήματα. Ο εχθρός είχε βαρύτατες απώλειες και καταστράφηκαν τα περισσότερα από αυτά. Η πρώτη αυτή επιχείρηση επιβεβαίωσε το αξιόμαχο της 18ης Ταξιαρχίας, στην οποία δόθηκαν εντολές για νέες επιχειρήσεις. Οι κυβερνητικές δυνάμεις θορυβήθηκαν αρκετά, δεδομένου ότι το κλίμα στο Γενικό Επιτελείο Στρατού ήταν ήδη βαρύ μετά την ήττα στο Μάλι Μάδι και της απόδειξης ότι ο Δημοκρατικός Στρατός μάχεται ιδιαίτερα στεναρά. Επόμενη ενέργεια του επιτελείου της ταξιαρχίας ήταν η διοργάνωση επιχείρησης ενάντια στην πόλη της Τολεμαΐδας. Η 18η Ταξιαρχία σχεδόν στο σύνολό της ξεκίνησε από το Μουρίκι στις 15 Δεκάτου για να ακροβολιστεί σε θέσεις γύρω από την πόλη την επόμενη μέρα. Στις 16 Οκτώβρη με το πρώτο φως του ήλιου εκδηλώθηκε επίθεση κατά της πόλης σε τρεις άξονες, βόρεια, βόρειο-ανατολικά και βόρειο-δυτικά. Οι δυνάμεις των ανταρτών
υπερφαλάκησαν με βαρύ οπλισμό τα εξωτερικά φυλάκια σε όλη την πόλη και σύντομα κυριάρχησαν και στο εσωτερικό της, εξουδετερώνοντας συνολικά 28 οχυρές θέσεις. Οι χωροφυλακοί και ο στρατός είχαν κλειστεί στα οχυρά τους και μην έχοντας καθαρή εικόνα για το μέγεθος της επίθεσης, δεν επιχειρούσαν έξοδο ή βολές από αυτά. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι οι δημιουργίες των ανταρτών του βορειοδυτικού τομέα δεν συνάντησαν σχεδόν καθόλου αντίσταση και δεν είχαν απώλειες. Στην Πτολεμαϊδα καταλήφθηκε σημαντική ποσότητα υλικών, εξοπλισμού, τροφίμων που διοχετεύθηκαν αμέσως στο επιτελείο με μερικά καταληθέντα αυτοκίνητα και ημιώνους. Ο Δημοκρατικός Στρατός πραγματοποίησε επίσης αποταριστικές ενέργειες στις βασικές οδικές αρτηρίες της πόλης. Τις επόμενες μέρες και ως τις 21 Οκτώβρη, η δημιουργία Σαμποτέρ ανατείναξε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου γύρω από την Πτολεμαΐδα και άλλες μονάδες ενεπλάξαν σε μικρότερες συγκρούσεις στις γύρω περιοχές. Εμπόριο, Δροσερό, Άρδασα, Φούφα, Λέχοβο και αλλού. Παρ' όλα αυτά, οι κυβερνητικές δυνάμεις δεν παρέμειναν άπραγες. Το δεύτερο σώμα στρατού οργάνωσε σχέδιο αποκοπής της ταξιαρχίας από το Βίτς, καταλαμβάνοντας τα υψώματα Κούλα Πλατή. Έτσι σιγά σιγά προσπάθησαν να κλείσουν τη διάβαση στον Αφιένα Κλάβο στα Κούλα Πλατή, στο μέτωπο του Βίτσι που ήταν απαραίτητος για τους ελιγμούς του Δημοκρατικού Στρατού και για τη διείσδυση στα μετώπιστα του Εθνικού Στρατού. Το σχέδιό τους όμως έπεσε στο κενό, καθώς η ταξιαρχία αντεπιτέθηκε και διέλυσε όλες αυτές τις μονάδες. Ακολούθησαν δύο μήνες με σκληρές αναμετρήσεις, εκ των οποίων θα αναφερθούμε στις βασικότερες, που είναι δεύτερη κατάληψη της Πτολεμαΐδας στις 20 και 21 Οκτώβρη, κατάληψη της Εράτυρας από τις 30 Οκτώβρη για δύο μέρες, από τις 30 Οκτώβρη ως τις 1 Νοέμβρη, κατάληψη της Χιάτιστας 12 και 13 Νοέμβρη, ιδιαίτερα σκληρή μάχη στην Αναράκη Πτολεμαΐδας στις 5 Νοέμβρη, επίθεση στην Ποντοκόμη και το Μαυροδέμι στις 6 Νοέμβρη, ανατείναξη του δημόσιου δρόμου Πτολεμαΐδας Αμιντέου στις 8 και 9 Νοέμβρη, ενέδρα στις 13 Νοέμβρη, η οποία αποκρούστηκε δύναμη διλοχίας του Εθνικού Στρατού που συνοδεύονταν από δύο τάγκς και προερχόταν από την Νεάπολη. Την ίδια ημέρα, ο δεύτερος λόγος της ταξιαρχίας σε θέση ενέδρας χτύπησε και διέλυσε ολόκληρη μονάδα Εθνοφρουράς που κινήθηκε από την Νεάπολη. Η δράση της ομάδας Σαμποτέρ στις 15 Νοέμβρη, που κατά τη διάρκεια αναποθέτησης στον δρόμο Πτολεμαΐδας Περδίκα, διέλυσε ενέδρα Μάιδων από τον Περδίκα και τους εξόντωσε. Η επίθεση Σαμποτέρ του τμήματος τάγματος του Δημοκρατικού Στρατού στις 17 Νοέμβρη στη γέφυρα Καφτανάδα της Νεάπολης και τη γέφυρα Πελεκάνου που τις ανατείναξε. Η μάχη με τάγμα του στρατού και ομάδας ΛΟΚ από την Αναράχη που κατευθύνονταν προς το Σούπολ που διαλύθηκαν στις 22 Νοέμβρη. Αξίζει να αναφέρουμε ότι όλο αυτό το διάστημα οι φτωχές λαϊκές μάζες ήταν εκείνες που τροφοδοτούσαν το Δημοκρατικό Στρατό με κάθε είδους βοήθεια, έψυχο δυναμικό, τροφή και ρουχισμό, όπως επίσης και τη συγκέντρωση πληροφοριών. Ακόμα μια σειρά επιθετικές ενέργειες του Δημοκρατικού Στρατού, όπως το κάψιμο των τραπεζών, των εφορείων, των αγρονομίων, ειρηνοδικείων, σταθμών χωροφυλακής, η διαγραφή μόνο σε αυτούς τους τρόπους χρεών των φτωχών χωρικών, ανακούφισαν τις λαϊκές μάζες που στέναζαν επί χρόνια και αναδεικνύουν το ταξικό περιεχόμενο του αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού. Όλη αυτή η απειλή που δημιούργησε με τη δράση του το απόσπασμα του Σινιάτσκου στον αστικό στρατό, δημιούργησε με τη σειρά της ανησυχία στο Γενικό Επιτελείο Στρατού, που αναγκάστηκε να πάρει επιπλέον μια σειρά από μέτρα. Αρχικά έγινε μια σύσκεψη επιτελικών αξιωματικών στην Κηφισιά, όπου προετοιμάστηκε η διαταγή για την επιχείρηση και στη συνέχεια στην Καστοριά καταρτίστηκε ειδικό σχέδιο ευνηδιασμού των δυνάμεων του Δημοκρατικού Στρατού με τη συμμετοχή δύο μοίρων ΛΟΚ, Λοκατζίδ. Η επίθεση αυτή κατέληξε σε παταγώδη αποτυχία. Στο Σινιάτσκο, οι μονάδες των ΛΟΚ γνώρισαν μία από τις μεγαλύτερες ήττες τους. Οι απώλειές τους σε έμψυχο και άψυχο υλικό ήταν τεράστιες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει το Γενικό Επιτελείο Στρατού, σκοτώθηκαν τρεις αξιωματικοί, ένας λοχαγός και δύο ανθιπολοχαγοί και 23 στρατιώτες. Τραυματίστηκαν σοβαρά δύο ακόμη αξιωματικοί και ακόμα 38 στρατιώτες, ανεβάζοντας τις συνολικές απώλειες σε 66. Οι απώλειες του Δημοκρατικού Στρατού, νεκροί και τραυματίες, ανέρχονται σε 15 μαζί με τους νεκρούς στα Νάματα, στο Αντάρτικο Νοσοκομείο, γιατί εκεί επιτέθηκαν πρώτα οι Λοκατζίδες, στο νοσοκομείο. Μετά την ολέθρια ήταν το ΛΟΚ, το πρώτο και δεύτερο
σώμα στρατού ανέλαβαν μια ακόμα σειρά μέτρα. Με τις δυνάμεις τους δημιούργησαν ένα κλειό σε Άργος, Ορεστικό, Βογατσικό, Σιάτιστα, Πτολεμαΐδα, Αναράχη, Κλεισούρα, Κορισό, ένα κλειό κυριολεκτικά δηλαδή, με απότερο σκοπό να χτυπήσουν κυκλωτικά το απόσπασμα του Σινιάτσκου. Στις 4 Δωδεκάτου, το Γενικό Αρχηγείο του Δημοκρατικού Στρατού εκδίδει διαταγή με την οποία διατάσσει την 18η Ταξιαρχία να προβεί σε ελιγμό απομάκρυσης από το κλειό που επιχειρείται. Για να γίνει αυτό, η 18η Ταξιαρχία θα πρέπει να διασπάσει το κλειό των κυβερνητικών δυνάμεων και φυσικά να δώσει σκληρή μάχη. Πραγματοποιείται διάσπαση του κλειού από την κατεύθυνση Ντριόβουνο, Κνίδη προς Ποντινή, όπου δίνεται μάχη η οποία λίγη και με την κεραυνοβόλα επέλαση του Θεσσαλικού Υπηκού. Ο Δημοκρατικός Στρατός προελάβνει και στις 10 Δωδεκάτου ολόκληρη ταξιαρχία περνάει με ασφάλεια στο Βίτσι. Στη 18η ταξιαρχία, μετά τη δίμηνη δράση της και τον περίφημο ελιγμό της, απονεμήθηκε το βραβείο πρώτης θέσης στη δίμηνη άμυλα του Γενικού Αρχηγείου και ο Παντελής Βαϊνάς, διοικητής της, θα βραβευτεί με το μετάλλιο στρατιωτικής αξίας πρώτης τάξης και θα τοποθετηθεί πλέον στο επιτελείο της 11ης Μεραρχίας. Το επόμενο διάστημα η ταξιαρχία θα πάρει μέρος σε σημαντικές επιχειρήσεις, όπως η μάχη της Φλόρινας, που κατέληξε σε ήττα του Δημοκρατικού Στρατού με μεγάλες απώλειες, και στη συνέχεια τη μάχη του Γράμμου. Η 18η ταξιαρχία αποτελούσε βασικό επιχειρησιακό μέρος του σχεδιασμού του Γενικού Αρχηγείου, καθώς είχε αποκτήσει πολύτιμη πολεμική πείρα το προηγούμενο διάστημα.